Δημήτρης Φιλιππίδης, δημοσιογράφος, φίλος, διευθυντής του Ελλάς FM. Καλησπέρα, Δημήτρη. Λάμπρο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό που αναμέναμε έγινε, έτσι ήταν περίπου προδιαγεγραμμένο. Ο Biden αποχώρησε, άνοιξε τον δρόμο για την τον διάδοχό του. Τι εικόνα υπάρχει? Κάποτε είχε πει ο Ουμπέρτο Έκο ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το καλοκαίρι. Δεν ζούσε στην Εγώ Ελλάδα. Θα πω ότι μέσα σε δύο εβδομάδες ζήσαμε μία απόπειρα δολοφονίας ενός πρώην Προέδρου και είδαμε για πρώτη φορά από το 68 μετά την παρέτηση της Τζόνσον την παρέτηση από το χρήσμα ενός άλλου Αμερικανού Προέδρου. Είναι καταιγιστικές συνθήκες, είναι πολλά μαζεμένα. Τρομερό. Φοβερό. Είναι φοβερό και νομίζω ότι και μέσα από την εκπομπή σου καταφέραμε να δώσουμε το στίγμα των εξελίξεων εδώ και καιρό. Λέγοντας ότι αν θυμάσαι ότι δεν θα είναι υποψήφιος ο Biden, αυτό φαινόταν, αυτό συζητιόταν από τη στιγμή κυρίως που το Δημοκρατικό Κόμμα είδε την απόδοση του νυν Προέδρου στο περίφημο debate με τον Τραμπ, από τη στιγμή που τα νούμερα δεν βγαίνουν σε τίποτα με τους Δημοκρατικούς, υπήρχε η ανάγκη για αυτό που λέμε εδώ πέρα ένα shock therapy, δηλαδή μια κίνηση η οποία θα φέρει ένα shock και ένα shock το οποίο θα φέρει μια αλλαγή του momentum. Ο Τραμπ έχει το momentum, το απόλυτο momentum, και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές, όσο κι αν ήταν αναμενόμενες, τόσο ακόμα σχεδόν 24 ώρες μάλλον μετά από την ανακοίνωση του Biden, παρότι μέχρι τελευταία στιγμή υπήρχαν διαψεύσεις, δεν γνωρίζει κανείς την διαδικασία πώς θα εξελιχθεί, την διαδικασία διαδοχής, γιατί η παρέτηση είναι ένα θέμα, το ποιος και το πώς θα αναλάβει είναι το δεύτερο θέμα. Δεν υπάρχει ένας σαφής οδικός χάρτης αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε όμως οι πιέσεις ήταν έντονες. Η Κάμαλα Χάρις ουσιαστικά ενημερώθηκε το πρωί της Κυριακής για την πρόθεση ανακοίνωσης του Τζο Μπάιντεν. Μάλιστα δεν υπήρξε τηλεοπτικό διάγγελμα όπως τα περιμέναμε, αλλά μια επιστολή. Υπήρχε μια δεύτερη ανακοίνωση του Μπάιντεν, γιατί μάλλον ξέχασε να αναφέρει ότι δίνει την στήριξή του στην σημερινή αντιπρόεδρο. Όμως νομίζω ότι τώρα πλέον αρχίζουν τα δύσκολα για το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο πρέπει όχι απλά να βρει τον αντικαταστάτη, αλλά πρέπει να το κάνει αυτό με τον τρόπο που θα προκαλέσει τις λιγότερες αντιδράσεις και την λιγότερη, αν θέλετε, αιμορραγία, γιατί ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει τώρα, όποια πληγή και να ανοίξει, δεν επουλώνεται εύκολα στο μικρό χρονικό διάστημα το οποίο αναμένεται μέχρι τις 19 Αυγούστου που είναι το συνέδριο και μέχρι τις 5 Νοεμβρίου που είναι βεβαίως και οι εκλογές. Προφανώς καταλυτικό ρόλο έπαιξε και η απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ. Είχε που είχε ούτως ή άλλως, όπως καταγραφόταν στις δημοσκοπήσεις, την δυναμική με το μέρος του. Μετά και την απόπειρα δολοφονίας, όπου όλοι κατάλαβαν ότι πλέον αυτή έχει ενισχυθεί, νομίζω ότι πήραν τις αποφάσεις τους, κατάλαβαν όλοι, το εμπέδωσαν ότι πρέπει να πάνε σε αλλαγή. Ναι, σίγουρα αυτό επίσπευσε τις διαδικασίες. Η εικόνα των 4 ημερών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο συνέδριο ήταν μια εικόνα συσπήρωσης και μια εικόνα όπου δεν ακούστηκε ούτε μισή φωνή εναντίον του Τραμπ, παρότι υπάρχουν στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και αντιδράσεις. Αλλά δεν θα μπορούσε, όπως είχαμε πει και μαζί, οποιοδήποτε να ορθώσει ανάστημα και να θέσει έναν διαφορετικό λόγο αντιπολιτευτικό απέναντι στον Τραμπ. Επειδή λοιπόν και οι δημοσκοπήσεις, επειδή και τα γραφεία στοιχημάτων δίνουν πλέον ως απόλυτο φαβορί τον Ντόναλντ Τραμπ, έπρεπε να γίνει κάτι και άμεσα. Κάθε 24ωρο που περνούσε, το Δημοκρατικό Κόμμα μπλεκόταν περισσότερο σε πιο άσχημα σενάρια. Ως εκ τούτου λοιπόν ανακοινώθηκε η απόσυρση του Biden. Βεβαίως εδώ υπάρχει μια παράμετρος. Ο πρόεδρος της Βουλής, την πλειοψηφία έχουν οι Ρεπουμπλικανοί, βγήκε χθες αμέσως μετά την ανακοίνωση και είπε ότι εδώ πέρα υπάρχει θέμα. Μπορεί να λέει ο Biden ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για τον Νοέμβριο, αλλά τι γίνεται μέχρι τον Νοέμβριο? Πώς μπορεί να κυβερνήσει κάποιος ο οποίος δηλώνει αδυναμία για τον Νοέμβριο, πώς μπορεί να κυβερνήσει τον Ιούλιο? Και είναι και μια άλλη συζήτηση η οποία θα ανοίξει και θα υπάρχουν πιέσεις. Ναι, ναι, ναι. Να παραιτηθεί από πρόεδρος. Να παραιτηθεί από πρόεδρος. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι μέχρι τον Νοέμβριο, τον Ιανουάριο να λαμβάνει, είναι 6 μήνες μπροστά. Γιατί ακόμα και να κερδίσει, χάσει εκλογές, όποιος και να κερδίσει και όποιος και να χάσει, ο Biden θα παραμείνει πρόεδρος μέχρι να παραδώσει τον Ιανουάριο, μέσα Ιανουαρίου και πιο μετά. Άρα μιλάμε για ένα εξάμεινο. Μέχρι 20 Ιανουαρίου. Μέχρι 20 Ιανουαρίου. Άρα μιλάμε για ένα εξάμεινο γεμάτο, έτσι. Ναι, ένα εξάμεινο γεμάτο με προκλήσεις οι οποίες
Μπορεί να λέει ο Τραμπ, για παράδειγμα, ότι θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αυτοί οι 6 μήνες μπορεί να είναι καταστροφικοί για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μπορεί να λέει ότι θα υπάρξουν εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, αλλά αυτοί οι 6 μήνες τα πράγματα μπλέκονται κάθε μέρα και περισσότερο. Οπότε προφανώς υπάρχει ένα ζήτημα και προφανώς είναι, αν θέλετε, όταν έλεγε το Δημοκρατικό Κόμμα ότι μπορεί να κυβερνήσει ο Μπάιντεν και ότι είναι σε κασμένες θεωρίες και ότι είναι κακόβουλα τα όσα λέγονται, η ανακοίνωση Μπάιντεν τώρα έρχεται για να δείξει ότι όντως αυτά που συζητιόταν είχαν βάση. Και κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό, δεν είπε τους λόγους που αποσύρεται ο Μπάιντεν, άφησε να εννοηθεί ότι μέσα στην εβδομάδα θα προχωρήσει σε τηλεοπτικό διάγγελμα και θα δώσει τις απαντήσεις. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι θα αναφερθεί σε μια ασθένεια νευρολογικής φύσεως. Αυτό δείχνει το πιο πιθανό σενάριο. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι πλέον το μπαλάκι είναι στο γήπεδο των Δημοκρατικών και δεν είναι εύκολο χτύπημα σε αυτόν τον αγώνα τένις, γιατί πρέπει πολύ γρήγορα να πάρθουν πολύ σημαντικές αποφάσεις, όχι για το καλύτερο αποτέλεσμα, για το λιγότερο κακό, όπως πηγαίνουν τα πράγματα. Πάντως, αν ανακοινώσει αυτό που λες, δηλαδή, προφανώς, δηλαδή κάποια αδυναμία λόγω προβλήματος υγείας, εκεί θα ενταθούν οι πιέσεις από τους ρεπουμπλικανούς με το επιχείρημα ότι εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας που δεν σου επιτρέπουν να είσαι υποψήφιος, πώς ασκείς τα καθήκοντα του Προέδρου. Έτσι ακριβώς το λέγαμε εδώ και καιρό, Λάμπρο. Το ερώτημα δεν ήταν αν θα μπορέσει να τρέξει υποψήφιος το Νοέμβριο. Το ερώτημα ήταν πώς θα είναι πρόεδρος σήμερα και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, ρωτούσαμε κάποτε στην Ελλάδα πριν κάποιες δεκαετίες. Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα εδώ στην Αμερική είναι το ερώτημα εν έτη 2024, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, ο ίδιος έδειξε την χάρη, αλλά αυτό τώρα θα φανεί το αν και ποιος θα είναι υποψήφιος, αν υπάρχουν κι άλλοι, στο συνέδριο των Δημοκρατικών 19 Αυγούστου ξεκινάει, έτσι. Και νομίζω και νωρίτερα θα δούμε μέσα στην εβδομάδα, φαντάζομαι, τις κινήσεις και τις προθέσεις. Γιατί η Κάμαλα Χάρις βεβαίως πήρε την υποστήριξη του Μπάιντεν. Εδώ πέρα όμως δεν είναι η διαδικασία του δίνω το δαχτυλίδι και ανακηρύσω κάποιον υποψήφιο. Οπότε αυτό έχει μια σημασία. Μαζεύτηκαν 27,5 εκατομμύρια δολάρια για το Δημοκρατικό Κόμμα αμέσως με την ανακοίνωση της απόσυρσης του Μπάιντεν. Η Καμάλα Χάρις, η οποία αποδέχτηκε την υποψηφιότητα. Το ζεύγος Κλίντον ήταν οι πρώτοι που έσπευσαν να δώσουν τη δική τους στήριξη. Οι γερουσιαστές έχουν δώσει τη δική τους στήριξη. Αλλά το ερώτημα είναι ότι τι κάνει ο Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος δεν έχει μιλήσει ακόμα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, παρότι ήταν ο πρώτος που στήριξε τον Μπάιντεν εκείνη τη νύχτα του τραγικού debate, της τραγικής απόδοσης των debate για τους Δημοκρατικούς. Περιμένουμε λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγωνία να δούμε γιατί υπάρχουν δύο σενάρια. Το πρώτο λέει ότι την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου πάμε σε μία τηλεδιάσκεψη, ένα virtual teleconference, στο οποίο θα υπάρξει ψηφοφορία. Εδώ πέρα μιλάμε για περίπου 3.700 εκλέκτορες. Δεν θα πάμε πίσω, γιατί ο κόσμος ρωτάει πολλές φορές. Δεν θα πάμε πίσω στη διαδικασία να ψηφίσουν όλοι από την αρχή. Δεν υπάρχει χρόνος. Ήδη έχουν ψηφίσει, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν θα γίνει αυτή η επανάληψη. Ή θα ψηφίσουν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, ή θα πάμε στο συνέδριο. Στο συνέδριο θα πάμε αν υπάρχουν περισσότερες σοβαρές υποψηφιότητες. Ήδη ο Τζο Μάντσιν, ο οποίος είναι γερουσιαστής, έχει ανεξαρτητοποιηθεί, επιστρέψει στο Δημοκρατικό Κόμμα και φαίνεται ότι θα προκαλέσει την υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις. Δεν έχει βεβαίως τη δυναμική ο ίδιος, αλλά το ερώτημα είναι αν θα υπάρχουν υποψήφοι, εάν θα προτιμήσουν να περιοριστούν, να κάνουν ένα παζάρι και να ανακοινωθούν ως κάποιος αντιπρόεδρος της Καμάλα Χάρις, γιατί και αυτό είναι το σημαντικό να δούμε. Ναι. Οπότε περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι δεν θα βαρεθούμε με τίποτα, όπως δεν βαρεθήκαμε όλη τη χρονιά. Νομίζω η συνέχεια θα είναι ακόμα πιο συναρπαστική, αν θέλετε, πολιτικά, σε αυτό το χρονικό διάστημα. Πάντως, η Χάρις είναι μια εντός εισαγωγικών βολική υποψηφιότητα, γιατί έχει και θεσμικά, ας πούμε, είναι αντιπρόεδρος, και από την άλλη, εφόσον επιβεβαιωθεί
το επόμενο διάστημα η δυναμική του Τραμπ, ειδικά μετά την απόπειρα δολοφονίας, δηλαδή ότι πάει για νίκηλο εφόσον, έτσι, γιατί ο καιρός είναι πολύ ακόμα και η Αμερική είναι αυτή, δεν θα είναι πολλοί οι οποίοι θα θέλουν να κατέβουν σε μια κούρσα για να χάσουν. Οπότε σου λέει, η Χάρις είναι μια βολική υποψηφιότητα, υπάρχει το θεσμικό, ας πούμε, πρόσχημα ή επιχείρημα ότι είναι και αντιπρόεδρος, έχει τα χαρακτηριστικά που είναι αρεστά στους δημοκρατικούς, έγχρωμη γυναίκα κλπ, με δικαιωματίστρια, άρα τους βολεύει να, να πάνε σε μια ας πούμε αναμέτρηση στην οποία δεν κατεβαίνουν με τους καλύτερους ιονούς. Έχεις απόλυτο δίκιο, Λάμπρο. Κανένα από τα δυνατά χαρτιά δεν θα σκεφτεί το 24 αντί για το 28. Το 28, όπου δεν έχει το δικαίωμα ξανατρέξει ο Τραμπ, τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο Νιούσομ, ο οποίος θα ήταν ίσως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το κόμμα, όμως δεν θα είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την Προεδρία. Ναι. Οπότε κάποιος δεν θέλει να φορτωθεί μια ήττα, ναι, πρώτον. Δεύτερον, ακριβώς η Καμάλα Χάρις, λόγω του θεσμικού της ρόλου, θα είναι υποψήφια, και το είχαμε πει από την αρχή, γιατί ούτε εντυπωσίασε, ούτε ικανοποίησε, ούτε κατέπληξε με την παρουσία της ως αντιπροέδρου, ίσα-ίσα. Έδειξε κάτι πολύ παθητικό, έδειξε κάτι πολύ αδιάφορο, κάτι πολύ, αν θέλετε, λίγο. Αποδείχθηκε λίγη ως αντιπρόεδρος. Τώρα, αν γίνει το θαύμα να δείξει κάτι εντυπωσιακά διαφορετικό, όλα είναι ανοιχτά. Αλλά δεν ικανοποιούνται ούτε οι δημοκρατικοί με την κυρία Καμάλα Χάρις. Όμως, αυτή τη στιγμή δείχνει αυτή που θα τη ρίξουν στη φωτιά για να μην καεί το κόμμα. Και τι εννοώ? Εάν πάμε σε μια ανοιχτή διαδικασία, που υπάρχει και αυτό το δεύτερο σενάριο, τότε το κόμμα μένει απροστάτευτο στην αριστερή του πτέρυγα, δηλαδή είναι κοινό μυστικό ότι θα επιχειρήσουν να πάρουν το κόμμα, ακόμα και αν δεν μπορέσουν, θα εκβιάσουν και θα χτυπήσουν την ηγεσία για να πάρουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Και επειδή ακριβώς μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα υπάρχει αυτή η αέναη σύγκρουση μεταξύ αυτών που είναι οι παραδοσιακοί, οι δημοκρατικοί, και αυτοί οι οποίοι είναι η ανερχόμενη δύναμη, δηλαδή οι πιο αριστεροί, οι πιο δικαιωματιστές, οι πιο περίεργοι, αν θέλετε, διάσταση του κόμματος, εκεί πέρα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Οπότε η Καμάλα Χάρις δεν εντυπωσιάζει κανέναν, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι κάτι πιο ενωτικό. Ναι. Θα το δούμε αυτό. Κάποιοι ρωτάνε για την Μισελ Ομπάμα, εάν είναι δυνατόν, αν ήμασταν πίσω στο Μάρτιο. Και αυτό το όνομα ίσως να το συζητούσαμε. Πλέον είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος για οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια σε επαφή. Ευχαριστούμε πολύ. Αν μου επιτρέπεις, επειδή είπες πολύ σωστά στην πρόλογο σου για την παρουσία των Ελλήνων πολιτικών στην Κύπρο, ούτε η διαίρεση για την οποία μιλάμε μπορεί να ικανοποιεί κανέναν 50 χρόνια μετά. Δεν υπάρχει διαίρεση, υπάρχει κατοχή, εισβολή και κατοχή. Για να μην μπερδευόμαστε, μετά τη διαίρεση έρχεται και η αφαίρεση και ότι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Επίσης υπάρχει μια ισχυρή απόφαση και συμπεριφορά του Δημάρχου Πάφου και του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, του κυρίου Φέδωνος Φέδωνος, ο οποίος βιάστηκε εξυπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα, να το πω έτσι, να αποσύρει τις τιμητικές διακρίσεις προς τον γερουσιαστή Μενέντες και να πάρει, λέει, πίσω το κλειδί της πόλης. Είναι μια πρωτοφανή. Δεν το αντελήφθη αυτό. Ναι. Γιατί για τα συμφέροντα δεν μπορώ να το υιοθετήσω και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτό πότε έγινε? Ναι. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα, την Τετάρτη. Υπήρξε πρόταση του Δημάρχου Πάφου να πάρουν πίσω το κλειδί της πόλης από τον γερουσιαστή Μενέντες και υπήρξε πρόταση να μην είναι επίτιμος πολίτης. Αυτό πέρασε δυστυχώς μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεσηκώσει τους ομογενείς, οι οποίοι προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να έχουμε κοντά μας τον Μενέντες. Το μήνυμα που περνάει είναι πολύ λάθος. Δεν έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση Μενέντες, αλλά και να τελεσιδικήσει τα συμφέροντα είναι συγκεκριμένα γιατί καταδικάστηκε ο Μενέντες. Και πρέπει επιτέλους κάποιοι να σοβαρευτούν. Δεν προσφέρουν που δεν προσφέρουν τίποτα στον τόπο. Κάνουν και ζημιά, εξυπηρετώντας και χαροποιώντας την τουρκική πλευρά. Να τα λέμε και αυτά. Θέλω να το κάνεις και αυτό το ρεπορτάζ, Λάμπρο μου,
γιατί έχει τεράστια σημασία. Δεν το ξέρω, και... χρονική στιγμή. Εντάξει, δεν το αντιληφθώ. Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτά τα περί συμφερόντων που λες, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλλά ως κίνηση πολιτικά μου φαίνεται τελείως αδόκιμη και φανερώνει μια πολιτική αχαριστία. Γιατί ό,τι και να γίνει, τίποτα δεν μπορεί να αναιρέσει την προσφορά του Μενέντες στον ελληνισμό. Ανεξαρτήτως του τι θα γίνει, γιατί κατηγορείται και αν θα καταδικαστεί ή όχι, αυτά που έκανε για την Ελλάδα και την Κύπρο δεν αναιρούνται. Έτσι, έγιναν, προσέφεραν, έπαιξαν ρόλο, διαμόρφωσαν καταστάσεις υπέρ μας. Αυτά δεν μπορούν να αναιρεθούν με κανένα δικαστήριο, με καμία εξέλιξη. Αυτό ακριβώς θέλω να υπογραμμίσω, ότι σε κάθε περίπτωση πολιτικά είναι τραγική απόφαση, αλλά τόσο γρήγορα και τόσο άμεσα να υπάρξει και αυτή η κίνηση, σίγουρα το μυαλό μας πηγαίνει σε πολλά σενάρια. Δυστυχώς δείχνουμε κάτι πολύ αρνητικό με αυτή την κίνηση. Λάμπρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.